ευχαρίστηση αυτή η διοικητά του νοσοκομείου είναι δική μας. Η ευχαρίστησή μας είναι ελπιτή απέναντι στο πρόσωπό σα και για τη συνεργασία που θαυμάσια που είχε ο τοπικός όμιλος και περιφέρεια μαζί σας και αφετέρου την ανάταση της ψυχής μας με τη δωρεά αυτή που θα διοικήσει συμπολίτες μας από όλη την 12η. Θέλετε η καταλογή μου είναι 12η εκεί. Κατάλογα του καθυλόρισμα. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος όταν αυτά τα νησιά μας μπορούμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να τα αξιοποιήσουμε με παροχές προς τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα επίσης, χαρά μου είναι που παρευρίσκεται ο Σεβασμιότατος εδώ και η φετινή Ρωταριανή χρονιά ξεκίνησε με ένα έργο, μια ράμπα με αγκεκυρώντων, που έγινε στο Λιδωρίκη, καταπέτυση του αρχιμανδρέου του εκεί του ιερέως. Η συνεργασία του Ρόταρη είναι δεδομένη για δύο πράγματα καθόμαστε εμείς οι Ρωταριανοί, για τον πατριωτισμό μας και για την θρησκεία μας. Σε αυτά εμείς δεν κάνουμε καμία συζήτηση. Ο Ρωταριανός είναι βαθιά θρησκευόμενος και βαθιά πατριώτης. Εύχομαι αυτό το έργο να είναι το ελάχιστο, να είναι το πρώτο σε μία σειρά έργων, τα οποία τη βοήθεια όλων μας, ημών και ημών, θα πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ κύριε Δευτικά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Είμαι πραγματικά συγκινημένος για αυτή τη μεγάλη δωρεά που λαμβάνει από εδώ και πέρα το νοσοκομείο μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει και θα δώσει δύναμη στο κοακό λαό και όχι μόνο, γιατί δυστυχώς τα άλλα νησάκια μας τριγύρω και αυτά υποφέρουν από εξοπλισμό. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των γιατρών μας και θα το βαλάσει εδώ την επίτρια η οποία θα προσφέρει το μεγάλο της έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαι πάντα πιστός σε εσάς. Ευχαριστώ εσάς. Καλά. Κύριε Παντζή, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τις θερμές ευχαριστίες στο Ρόταρι. Τυχαίνει να είμαι μέλος του Ρόταρι από το 1982. Γιατρός είμαι. Αυτή τη στιγμή θέλω χρέη επάρχου. Η προσφορά σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το νοσοκομείο μας, το οποίο υστερεί σε εξοπλισμό και σε προσωπικό και πιστεύω να αποτελέσει ένα παράδειγμα και σε άλλους για να μπορέσουν να μας κοιτάξουν λίγο πιο κοντά από σε αυτή την περίοδο, ειδικά δύσκολη περίοδο, όπως ξέρετε εσείς, και υγειονομικά αλλά και οικονομικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνεργασία. Ο κύριος Πρόεδρος. Είναι γεγονός, ότι ο Όμιλος Ρόταρη εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τον άνθρωπο. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει την ποιότητα των συνανθρώπων μας, τη ζωή των συνανθρώπων μας. Παράδειγμα είναι αυτή εδώ η χειρονομία η οποία γίνεται και από τον κύριο Διοικητή και από τον πρόεδρο του τοπικού ομίλου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, απλώς θέλω να ευχαριστήσω για την χειρονομία αυτή εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, ο οποίος είναι για λόγους υπηρεσιακούς, είναι στην Αθήνα. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Εμείς χαιρόμαστε όταν οι συνάνθρωποι μας προσπαθούν να δουν τα προβλήματα του ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα τους και είναι αδύναμος.
Η πίστη στο Θεό είναι αυτή που δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναλογίζεται τις υποχρεώσεις του και να προσπαθεί να κάνει για τον συνάνθρωπό του κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την σκέψη να φροντίσετε την κλινική του νοσοκομείου μας εδώ. Αυτό που είπε ο κύριος Έβαρχος, ότι μας έχουν ξεχάσει, αυτή είναι δουλειά δικιά σας, κύριε Επαρχία. Να υπορθυμίζετε αφού διοικείτε τον τόπο στην Επαρχία, σας πούμε μας έχουν ξεχάσει, γιατί μας έχουν ξεχάσει. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει η διάρθρωση της διοικήσεως. Κάθε μέρα πρέπει να έρχεστε εδώ στον κύριο διοικητή και να του λέτε τι θέλετε να ζητήσω σήμερα από το κεντρικό κράτος, από την περιφέρεια, και εκείνος θα σας δίνει ένα χαρτάκι και την άλλη μέρα το πρωί που θα έρχεστε να ξαναπείτε τι άλλο θέλουμε, θα πείτε το άλλο το ταυτοποίησα, τώρα πάρτε και αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία συνδράμει, αλλά είναι πολύ δυσάρεστο ότι το κράτος έχει ξεχάσει την περιφέρεια και μας θεωρεί πολίτες τρίτης, τέταρτης κατηγορίας και λέτε δεν πειράζει, ας πεθάνουμε αυτοί. Αυτό είναι οι πυκνές αλήθειες, μπορεί να μην αρέσουν, όπως λέει κάποιος. Εγώ ως επίσκοπος έχω υποχρέωση να το κάνω αυτό, διότι εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και να βοηθήσουμε τα ιδρύματα που υπάρχουν εδώ και να αφήσουμε τους συνδυσμότες μας και τους ανθρώπους και τους πολίτες και τις οργανώσεις να λειτουργούν βέβαια με αυτό το πνεύμα, αλλά να μην στηριζόμαστε σε αυτούς. Διότι αυτό σημαίνει κράτος πρόνοιας. Ο κάθε πολίτης όταν πληρώνει το φόρο του, όταν παίρνει το μισθό του, κάποια χρήματα από αυτά πηγαίνουν στο κράτος για να μπορεί το κράτος να τα διανύμει ανάλογα με τις ανάγκες. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέτω πάντα τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, που είστε εδώ και που κάνατε αυτή την κίνηση και να κάνετε και άλλες κινήσεις. Έχετε κάνει και άλλες κινήσεις στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε και για αυτές. Έχετε και τότε που είχα έρθει στο γεροκομείο και χρειαζόμασταν μια ενίσχυση για το ασανσέρ, πάλι μας είχατε βοηθήσει. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς να βοηθάτε, αλλά υπενθυμίζετε και στο κράτος ότι κυρίως αυτούνου είναι η μέρημνα και η υποχρέωση να κάνει πράγματα. Να είστε καλά, γιατί δηλαδή όλοι οι γιατροί μας εδώ αγωνίζονται βγάζοντας όση δυναμική έχει αυτός. Η κυρία Φραντζάκη τη βλέπω τώρα, μερικές φορές δεν μου το λέει, αλλά βλέπω στα μάτια της ότι είναι έτοιμη να κλάψει όταν δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που θέλει και οι υπόλοιποι γιατροί μας. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να γίνει μια απέτηση προς το κεντρικό κράτος για την καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Λέω πολλές φορές, προ-Χριστού, οίκος, είχε δύο πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές, οι οποίες ήταν συγχρόνως και νοσοκομεία. Το πρώτο, το παλαιό ασκληπείο του Σκεφάλου, που ήταν η βάση του ασκληπείου, και αργότερα όταν πια οι απόγονοι του Ιπποκράτη, είναι αμφίβολο αν εκείνος πρόλαβε να δει το καινούργιο ασκληπείο, το καινούργιο δηλαδή πανεπιστημιακό νοσοκομείο, που ξέρουμε εμείς. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια παλεύουμε να έχουμε ένα λίγο αξιοπρεπές νοσοκομείο, να έχουμε ένα κλειστό κέντρο υγείας στην Αντιμάχια, να έχουμε δομές ιατρικές οι οποίες θυμίσουν άλλες εποχές και να προσπαθούμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα συνδράμουν με ένα μηχάνημα, να κάνουμε άρωνα για ένα άλλο μηχάνημα. Αυτό νομίζω ότι δεν προάγουν τον πολιτισμό όσο χρειάζεται. Δηλαδή, δεν αξίζουμε οι κάτοικοι της περιφέρειας που φυλάμε τα σύνορα αυτή η στάση των κυβερνήσεων των Αθηνών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα λεπτό να μνημονεύσω σε αυτό το σημείο ότι το έργο το οποίο παραδίδεται σήμερα από τον Όμιλο είναι έργο τεσσάρων προδικητών. Ξεκίνησε στην Κίτσου, συνεχίστηκε με την τώρα την Γέμου, συνεχίστηκε και σχεδόν αποπερατώθηκε από τον Θόδωρο τον Πανάγο και καλούμε εγώ να σας το παραδώσω. Δεν είναι έργο δικό μου, είναι συλλογικό. Είναι όλο το προδικητό μας. Και θα με επιτρέψετε να κλείσω λέγοντας ότι πάντα, είτε μιλάμε για κεντρικό κράτος, είτε μιλάμε για Rotary Club, είτε μιλάμε για την Εκκλησία, τον Δήμο ή το Επαρχείο, την Περιφέρεια, σημασία έχουν οι άνθρωποι και τους στόχους που οι άνθρωποι θέτουν. Αν λοιπόν είτε οι πολιτικοί, είτε οι θρησκευτικοί μας άρχοντες, είτε οι άνθρωποι που βοηθάνε την κοινωνία μέσω της συλλογικότητας και των συλλόγων τους, αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέσουν τους σωστούς στόχους,
τότε θα έχουμε σωστά και καλά αποτελέσματα για την κοινωνία και θα μειώσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την περιφέρεια γενικότερα στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια κίνηση η οποία τιμάει το Ευρωπαϊκό και τιμάει όλους τους ανθρώπους που συνέδραμαν τον καθένα ξεχωριστά για να καταλήξουμε σε αυτό το στόχο σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.